μας δείχνει η Γογό τα μπριζολάκια τα υπέροχα. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες ως προς τα παιδιά, κάποιες δράσεις δηλαδή? Ναι, θεωρούμε στο πρόγραμμα, θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους. Γιατί είναι οι αυριανοί πολίτες. Σωστά. Και δεν μιλάω για καταναλωτές μόνο, αλλά πολίτες που θα πρέπει να αποφασίζουν. Γιατί πλέον τρώμε συνειδητά. Όταν τρώμε είναι μια πράξη συνειδητή. Και έχει μέσα τις αξίες μας, έχει μέσα και την ηθική μας. Άρα, την λοιπόν, παράδοσή μας. Την παράδοσή μας. Παίρνουμε θέση όταν τρώμε. Άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει να έχουν όλη εκείνη την ενημέρωση ώστε να μπορέσουν να διαλέξουν σωστά. Το πιο δηλαδή, όμορφο, συνεχίζω το εδώ. Πιο, βεβαίως, το πιο όμορφο που άκουσα κάποια στιγμή, βλέποντας έτσι στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ που είχε έναν πάρα πολύ καλό κρεοπόλι στην Ιταλία, γιατί στην Ιταλία φημίζονται κιόλας και για τις σωστές σκοπές. Δηλαδή σιγά σιγά έρχεται σε εμάς αυτό, γιατί αυτό που είπατε για τις σκοπές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγε, ο ίδιος δεν ήθελε να γίνει κρεοπόλης, γιατί δεν άντεχε το να έρχεται σε επαφή με κάποιο ζώο το οποίο θα έπρεπε να το κόψει. Σιγά σιγά λοιπόν όμως έπρεπε, ο κόσμος του ζητούσε, ήταν το μόνο κρεοπωλείο σε ένα πολύ μικρό σημείο μέρος της Νότιας Ιταλίας. Και είπε κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, λέει, για όλους εσάς που επιλέγετε να τρώτε κρέας, να το σέβεστε. Έτσι ακριβώς. Τι όμορφο που ήταν αυτό που έτσι είπε. Ακριβώς. Δεν είναι κακό να τρώμε κρέας για αυτούς που επιλέγουν αυτοί να τρώμε που κρέας, αλλά να το σεβόμαστε και να ξέρουν να το διαλέγουν μέχρι το τελευταίο κομμάτι που μας δίνει αυτό το ζώο. Είναι πολύ σπουδαίο. Ακριβώς αυτό. Έτσι λοιπόν. Εδώ πλευρά και στο μεταξύ. Κυρία Κωστοπού...